Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί, εκτάκτως Τρίτη, μέχρι τις 7.30 για να σχολιάσουμε μαζί με τον Νίκο Αλέφαντο και τον Κωστή Ραπτόπουλο τα τεκτενόμενα της αγωνιστικής με δύο μεγάλα ντέρμπι που έφεραν και ανακατατάξεις στην βαθμολογία. Να δούμε λίγο και να θυμηθούμε μαζί τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής. Όφι Βόλος 1-2, Άρης ΠΑΟΚ 4-2. Έσπασε ο Άρης το αίτο του ΠΑΟΚ μετά από 51 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και συνάμα τον έριξε και από την κορυφή. Ατρόμητος Αστέρας 2-1, αναρχή της βαθμολογία ο Ατρόμητος. ΑΕΚ Πανετολικός 3-1 με Λιβάγια σε μεγάλα κέφια. Ξάνθη ΑΕΛ 2-1 με ανατροπή και κατέρωθεν ανακοινώσεις. Πανιώνιος Λαμία 0-1, δύσκολα τα πράγματα για τον Πανιώνιο, δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι σε μια Λαμία που έπαιζε για πάνω από μία ώρα με παίκτη λιγότερο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ολυμπιακός καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο με τον El Arabi να σκοράρει το 10ο γκολ του στο πρωτάθλημα και 15ο συνολικά. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό που φωνάζει για δύο περιπτώσεις πέναλτι. Έτσι λοιπόν είχαμε και αλλαγές στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός πέρασε πρώτος με 41 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 40. Αρκετά πιο πίσω η ΑΕΚ έχει 31, ο Άρης έχει 25, ο Όφι έχει 23, η Ξάνθη 23 στην πρώτη εξάδα. Κατά πόδας ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 22, ο Ατρόμητος με 22, η Λαμία και η ΑΕΛ με 22, 21 βαθμοί ο Βόλος, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 15, ο Πανετολικός 8, τελευταίος ο Πανιώνιος με 6 που ξεκίνησε και με πλην 6. Επόμενη αγωνιστική Βόλος Ξάνθη, ΑΕΛ Άρης, Πανετολικός Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Όφη, Λαμία Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Έχουμε και κύπελο μεσοβδόμαδα. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Βόλος Ατρόμητος στις 7.30 το βράδυ, Όφη ΠΑΟΚ. Αναβλήθηκε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ ύστερα από αίτημα της αστυνομίας. Θα πούμε το γιατί μετά. Πανετολικός Πανιώνιος, ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός, Καλαμάτα Ολυμπιακός, Ξάνθη Άρης και Τρίκαλα Λαμία συμπληρώνουν το παζλ για τα πρώτα μάτς της φάσης των 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. Και καλησπερίζω τον Νίκο Αλέφαντο. Πρώτα χρόνια πολλά σε Γιάννη Καρατζαφέρη. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Να πας 100 ετών, παιδιά σου, γυναίκα σου, εγγόνια, πατέρα σου, μητέρα σου και να είσαι πάντα, γιατί είσαι χρυσό παιδί, τρομερός. Κοινωνία σε θέλει και εμείς είμαστε κατενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί σου. Να είσαι καλά. Να πούμε και ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν την εκπομπή μας, φίλοι. Ναι. Ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης. Βέβαια, χρόνια του πολλά. Διπρόεδρος Ολυμπιακού Ερασιτέχνη. Χρόνια πολλά, υγεία και καλά. Ο Γιάννης ο Αγγελόπουλος του Ατρομήτου. Σωστό. Χρόνια πολλά, υγεία και καλά. Τα εγκαταστήσεις και να πηγαίνουν καλά. Και ο Γιάννης ο Κοτρότσος. Γίγαντας. Είμαστε μαζεμένοι πολύ, ε. Ναι, είναι μαζεμένοι. Τετράδα, Άγιοι και οι τέσσερις. Γιάννης ο Κοτρότσος, να ζήσετε υγεία και να τα εκατοστήσετε με υγεία. Χρόνια πολλά. Και όλοι οι Γιάννηδες που γιορτάζουν, που δεν ξέρουμε, και έναν φαν που έχουμε στην εκπομπή μας, φοβερός, ναι. ο Γουναρόπουλος. Ναι. Είναι τρομερός, μας παρακολουθάει, εσένα, μένα. Τις εκπομπές σου, σένα, τις δικές μας, όλα. Πάμε, πάμε στο στάρ της εκπομπής, τον Κωστή Ραπτόπουλο. Νάτος. Βοηθό στάρ. Ο στάρ είναι ο Αλέφαντος. Εγώ έτσι. Ακολουθώ. Δεν έχω... Λοιπόν, δικαιωθήκαμε πρέπει και πολλά πράγματα. Πρέπει να συνονοούμαστε. Δεν μπορείς να βγαίνεις με Κοντομάνικο και εγώ με Σιβάκο, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε μια μεσιά. Μας άρρωσες, Κωστά. Με βάλανε εδώ κάτι ωραίο προβολή. Ναι. Με βάλανε εδώ κάτι ωραία αερόθερμα. Ενώ εχθές στο Europoan είχα ένα σκηνοθέτη Γιάννη. Ναι. Λέω κομμουνιστής. Είσαι ρε. Μου λέει, ναι, πού το κατάλαβες. Τι λέω εγώ εδώ. Είναι λέει δύο ώρες, λέει και το αρκοντήσιο μέσα από την λέει μια χαρά. Και το έχει βάλει στο κρύο. Και έβρισκε τους χορηγούς. Τι λέω ρε παγάσα. Σαν εσκιμόι βγήκαμε στην εκπομπή, αλλά ευτυχώς πήγαμε καλά. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Σκηνοθετικά δεν μας βοήθησε γιατί έλειπε το μεγάλο αφεντικό. Όταν λείπουν τα μεγάλα αφεντικά, πώς γίνεται η βοηθή να τα κάνουν λίμπα σε αυτή τη χώρα, για μόνο, δεν ξέρω. Έλατε. Λοιπόν, είχαμε δύο μεγάλα ντέρμπι.
που όπως προείπα από τα αποτελέσματά τους άλλαξε ξανά και η κατάσταση στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πρώτος με το 1-0-5 στον Παναθηναϊκό και νωρίτερα θα ρω πως κουβεντιάστηκε ακόμα περισσότερο το εντυπωσιακό 4-2 που έτυχε ο Άρης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο με τον ντέρμπι των Ιωνιών. Να πάρω το πρώτο σχόλιο από τον Νίκο. Νίκο, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός 1-0, γκόλ Ελ Αραμπί. Πώς το είδες στον ντέρμπι γενικά? Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός δεν έπιασε μεγάλη απόδοση, ναι. Εξηγούμετα, αλλά πάντα το κυνήγαει και μέσα στο Καραϊσκάκι. Έκπληξη ήταν ο Παναθηναϊκός, mm-hmm. τράβηξε καλά και πρώτο ημίχρονο. Ειδικά πρώτο ημίχρονο, και ναι, πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Μπορούσε να δημιουργήσει καταστάσεις. Γενικά ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να κάνει τον γκολ με τον Αραμπί, ωραίο γκολ. Mm-hmm. Εντάξει, έχασε και ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν σε μεγάλη μέρα ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να το καθαρίσει και άνετα το παιχνίδι. Είχαμε ένα άγχος μέχρι το τέλος. Πάντως πήρε τη νίκη, πήρε τους τρεις βαθμούς, πήρε την πρώτη θέση με την ήττα του ΠΑΟΚ στον Άρη. Και είναι ο οποίος, ξανά... Α πούμε κιόλας, ο ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτικός. Και ο Ολυμπιακός μπαίνει τώρα. Για μένα πρέπει να το πάρει το πρωτάθλημα, δεν πρέπει να το χάσει με τίποτα. Πρέπει να φουλάρει τώρα, ε. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε πώς ξεκίνησαν οι δύο προπονητές για να πάμε στην ανάλυση. Εδώ ο Ολυμπιακός ήταν έκπληξη, νομίζω, η χρησιμοποίηση του Μπα. Είναι ο πέμπτος στην ιεραρχία στόπερ από το ρόστερ του Ολυμπιακού. Αλλά με τον Μεριά να είναι σε δυσμένεια και τον Αβράμ να μην είναι έτοιμος, έπαιξε δίπλα στο Σεμέδο. Με ο Μάρ Τσιμίκα, Μπουχαλάκη, Γκιγέρμε, Βαλμπουενά. Ο Γκιγέρμε είναι Μπουχαλάκης, Καμαρά. Βαλμπουενά, Ποντένσε, Μασούρας και Ελ Αραμπί. Και το κλασικό δηλαδή 4-2-3-1 ή 4-3-3 του Ολυμπιακού. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά με την καλή του εντεκάδα. Έχουμε πει και πολλές φορές ότι το ρόσερ είναι περιορισμένο φέτος. Πούγκουρας, Σέγκεφελτ, Διούδης κάτω τα δοκάρια, Γιώχανς τον Ισούα, Κουρμπέλης, Ζώνης, Ζαχίτ, Χατζηγιοβάνης, Μπουζούκης και ο Μακέντα. Νίκο, μου είπες ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Έβγαινε σε αντεπιθέσεις, ειδικά και με τον Γιώχανσον μπροστά, ίσως παίκτη που δεν περίμενε ο Μαρτίνς να προωθείται από εκεί. Λίγα πράγματα ο Μακέντα, δηλαδή από το σύντερφό σου, περισσότερα πράγματα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Δόνης είπε ότι κουράστηκαν και οι δικοί του παίκτες, δηλαδή ο Κουρμπέλης και ο Δόνης, βλέπουμε ότι παίζουν και συνέχεια. Ανέβασε στροφές ο Ολυμπιακός. Οι αλλαγές του Μαρτίνς βοήθησαν ή δεν έπαιξαν κάποιο σημαντικό ρόλο? Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ πάρουμε πρώτα το Δόνη. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνεις να παίζεις στο Φάληρο και να παίζεις όπως παίζει ο Ολυμπιακός. Ίδιο σύστημα. Δηλαδή πας κατευθείαν κάτω και λες ποιος είναι ο Ολυμπιακός και παίζω έτσι. Mm-hmm. Δεν παίζεται έτσι. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο ο Δόνης, αν ήταν εξύπνιος, αλλά ναι, δεν τα κάνει αυτά. Ναι. Δεν ασχολείται. Βάζει μια εντεκάδα, πάει δεν πάει. Πρέπει να τον γυρίσει και 5-3-2. Mm-hmm. Το κρατάς το μάτς, μπαμ, φτιάχνω το 20 λεπτά, να φέρεις μεγάλη ανακατοσούρα. Θυμίζω το 5-3-2. Το έφαγες 73. Ναι, δεν είναι, είναι καλό, παίζεται, δεν είναι αμυντικό σύστημα. Και πέρσι ο Δόνης το έπαιζε, έτσι. Βέβαια. Αλλά έχεις 5 πίσω να μείνεις και 3-8, είναι μεγάλη δουλειά. Ναι. Και 6 και 2 μπροστά, 10 και ο τερματοφύλακα 11. Το παίζει ο Κόντε στην Ιταλία. Το παίζει. Και εκεί οργιάζει. Έχει ανέβει και ο Λουκάκο, έχουν ανέβει άλλοι, του κάνει και γκολ, του έχει αξιοποιήσει. Κρατάει και πίσω, άντε να φάει μέχρι ένα γκολ. Εδώ τι παίζει, παίζει δηλαδή συνέχεια. Ωραία. Τι πήρες, βαθμούς δεν πήρες, τίποτα δεν πήρες. Είχες απόδοση. Δεν στην ομάδα σου με τον Ολυμπιακό παίζει, στο Φάληρο. Καλύτερη ομάδα, mm-hmm. καλύτερους παίκτες Ολυμπιακός κάτω. Ναι. Αν λοιπόν τον έδαινε έτσι, θα γινόταν μεγάλη μάχη. Και ένας λόγος παραπάνω, αφού στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε να ξεμένει και από δυνάμεις. Δηλαδή να θωρακίσει, τα μετώπισεν και να ψάξει την κόντρα. Ακριβώς. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Όταν παραδέχεσαι ότι τα χάφ σου είναι κουρασμένοι επειδή παίζουν συνέχεια και δεν έχεις κι άλλους παίκτες να αναπληρώσεις. Τι, αυτός τον τράβαγε 5 ώρες. Δεν βόλευε το πάνω κάτω. Αυτά είναι τα λάθη του. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν κερδίζει τίποτα με αυτά.
Επίσης, ο Ελ Αραμπί που είδαμε να βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ βγαίνοντας μπροστά από το στόπερ, είναι ένας παίκτης από αυτούς που είχε ο Ολυμπιακός, που στο 5-3-2 θα ήθελε και ένα man-to-man. Αν πεις ότι είναι ο γκολτζής, έτσι. Μπράβο, Γιάννη. Τον Ελ Αραμπί. Δύο κυνηγούσαμε και θα πιάσει τους δύο man-to-man. Ένας τρίτος ελεύθερος και δύο back. Τρία χαβ, δύο κυνηγούς. Ναι. Στους δύο κυνηγούς θα κάνει μια αντεπίθεση καλή και θα πεταχτεί και ένας από τους τρεις χαβ. Mm-hmm. Και οι άλλοι θα ανεβαίνουν σέντρα. Κλείνεις πίσω, ξαναφεύγεις στις κόντρες, θα κάνεις και θέαμα και μπορείς να πάρεις και βαθμούς. Ναι. Γιατί έχει η Χατζηγιοβάνη, έχει δηλαδή παίκτες να φύγει στην πολύ κόντρα. Πολύ γρήγορη και έτσι, πολύ καλά να φύγει στην κόντρα. Αλλά έτσι που παίζει. Ναι. Φαινόταν. Κάποια στιγμή θα κλατάρεις. Στο 70, στο 80, στο 85 θα το πάρει. Θα κλατάρεις, ναι. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δεν ήταν. Ήταν γηπεδούχος, δεν είχε κόσμο. Δεν έπιασε μεγάλη απόδοση. Αλλά έτσι όπως ήρθε, πήρε τους τρεις βαθμούς, πέρασε στην πρώτη θέση. Και τώρα. Και πήρε ένα ντέρμπι που πάντα βέβαια, με τον Παναθηναϊκό. Πήγε που μπορούσε να του δημιουργήσει προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αν έπαιζε με 5-3-2 τελευταίο 20 λεπτά. Ναι. Είναι και δύο φάσεις που. Καλό να σχολιάσουμε γιατί διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός για πέναλτι. Η πρώτη περίπτωση είναι στο πρώτο ημίχρονο με τον Καμαρά και τον Μπουζούκη. Εδώ στη φωτογραφία έχουμε το πάτημα. Βέβαια να πούμε ότι ο Φιλανδός πήγε στο ΒΑΡ, συμβουλεύτηκε το ΒΑΡ και στις δύο περιπτώσεις και είπε μετά παίζεται. Και άλλη περίπτωση είναι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπά και τον Μακέντα. Που φαίνεται ο Μπα να πατάει τον Μακέντα. Διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης μετά το παιχνίδι. Εδώ κάτι, έχεις κάτι να πεις, Νίκο? Εντάξει, εγώ από εκεί και πέρα, εφόσον πήγανε και τα είδανε στο ΒΑΡ... Και στις δύο περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα τέρμα. Δηλαδή, εμείς το βλέπουν στο ΒΑΡ, το βλέπουν καθαρό, το κάνει, εδώ είναι διαφορετικό. Ναι. Το ΒΑΡ το βγάλε. Λοιπόν. Τώρα το βγάζεις. Άμα είναι τέτοιο πάτημα, ας πούμε, και το βγάζεις το ΒΑΡ. Είπε, παίζετε, δεν είδε πρόθεση προφανώς. Βέβαια. Λοιπόν, Κωστή. Κοίταξε, όταν έχεις και δύο στόπερ, εγώ θα συμπληρώσω αυτά που είπε ο Νίκος. Όταν έχεις και δύο στόπερ μέτριους, όπως είναι ο Βούγκουρας, ο έχει αδελφίωση, αλλά έχει μέτρια σωματικά προσόντα, και ο Σέγκεφελ, το οποίο στον γκολ του Ελ Αραμπί ήταν φανταστικό τελείωμα, ναι, από σέντρα του Βαλμποενά, αλλά ήταν 2 μέτρα, 1,5 μέτρο μακριά. Ήταν αφύλακτος. Και βέβαια το τελείωμα του ήταν φανταστικό, αλλά το βοήθησε με τον τρόπο που μάρκαρε ο σέντερ μπακ. Εγώ έμεινα απογοητευμένος, καταρχήν από τον Ολυμπιακό, ότι τον περίμενα καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί με τον Βαλμποενά φάνηκε ότι ο Βαλμποενά δεν είναι ακόμα έτοιμος 100%. Και ότι ο Μπενζιάς στο δεύτερο ημίχρονο που δεν μ' άρεσε πολύ, αλλά με το Λάζαρο δεξιά στον Ποντέσε που δεν τράβηξε, τραβήξε ο Βαλμποενά στην πλευρά και ήταν πιο επιθετικός ο Ολυμπιακός, αλλά ουσιαστικά ο Δόνης με τον Κουρμπέλη ήταν άλλοι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε ήταν και κάποια φάουλ από το 55 μέχρι το 70, ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά φάουλ κόπωσης, όπως σωστά είπε και ο Δόνης, ο οποίος δεν διαμαρτυρήθηκε για τα πέναλτι, έβαλε το γιο του να διαμαρτυρηθεί, έξυπνος ήταν, γιατί σου λέει στον ΠΑΟΚ, εγώ τώρα δεν πρόκειται να πάω, με πλακώσανε. Ενώ στον Ολυμπιακό αφήνει μια πόρτα ανοιχτή, ήταν έξυπνη κίνηση ο Δόνης, πανέξυπνη. Έμεινα απογοητευμένος και δικαίωσε τον Αλέφαντο τον Νίκο ο Μπουζούκης, ο οποίος και σαν έξω δεξιά τον κατατρόπωσε ο Τζιμίκας φοβερά. Mm-hmm. Ο Τζιμίκας ήταν από τους πολύ καλούς παίκτες του Ολυμπιακού χθες αμυντικά. Και όταν τον έβαλε δεκάρι στο 75-78, φάνηκε και εκεί πολύ λίγος. Δηλαδή ο πολυδιαφημισμένος Μπουζούκης, όσο περνάει ο καιρός και όσο δεν πηγαίνει σε γυμναστικές όπως μας έχει διδάξει ο δάσκαλος, ταχύτητες, βάρη, σωματική βελτίωση, θα παραμείνει ρηχός. Δίνω και φυσικά ο Μακέδα την ικανότητα σε ένας με έναν, έκανε μια προσπάθεια την πέταξε out, μέτριο σεντερφόρ και μέτρια τα center back. Ιδίως στην ευθεία ο Πούγκουρας με το Σέγκεφελ. Οπωσδήποτε και στη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν το παιχνίδι πήγαινε στο να το πάρει ο Ολυμπιακός, έπρεπε να κάνει οπωσδήποτε μια αλλαγή στα χαφ και ένα στόπερ για να δέσει το 0-0 ο Δόνης, αφού στην αρχή δεν το έκανε το γκολ. Ναι. Αφού δεν το έκανε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λογικό ο Ολυμπιακός με Λάζαρο, Βαλμποενά στη γραμμή και Μπενζιά να πάρει τα πάνω του.
Έμεινα απογοητευμένος πολύ από το Μπουχαλάκη. Την άλλη μια δικαίωση του δάσκαλου, εδώ, δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει, ρε παιδί μου, παλιά, βλέπαμε κάτι χαφ, που ήταν σε αυτό το στυλ, το Κούι για παράδειγμα. Ο Κούις έκανε 20 γκολ στο πρωτάθλημα. Αργός. Με ένα τέμπο στιβικό. Ο Μπουχαλάκης και αμυντικά πολύ μέτριος, μπροστά δεν μπαίνεις πράγματα. Ένα ψηλό παιδί είναι. Δεν ξέρω εκεί πέρα, έλειψε πολύ και ο άλλος ο χαφ του Ολυμπιακού που οδηγέρμε τα μεγάλη απώλεια το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, τα πέναλτι, εγώ το πρώτο θα το έδινα. Το δεύτερο όχι τόσο, αλλά το πρώτο, τέτοια φάση έκανε ο Ιντέγιε στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και πήρε αποβολή με το πάτημα. Αλλά ίσως επειδή εσκάζει τον ποινό να είναι πολύ αυστηρή, ο διαιτητής θεώρησε ότι δεν είχε πρόθεση και δεν έδωσε τον πέναλτι. Πάντως, διαμαρτύρηκε ο Παναθηναϊκός, έβγαλε ανακοίνωση μετά την ΠΑΟΚ. Δηλαδή, καλά, πρόθεση ναι. Είναι δεδομένο πως δεν είχε, γιατί δεν κοιτάει καν τον παίκτη. Τώρα θέμα είναι αν θα θεωρήσει, αφού βλέπει και το ΒΑΡ, αν θα θεωρήσει ότι τιμωρεί και την μη πρόθεση ή όχι. Λοιπόν, ωραία. Να κάνω εγώ μία επισύναψη. Μας λέει ο Νίκος ότι έπρεπε ο Δόνης από το 70 και μετά να βάλει τρίτο στόπερ να παίξει 5-3-2 από τη στιγμή που ειδικά τα χαφ του δεν είχαν ανάσες και να ψάξει στην κόντρα ένα γκολ. Πόσο δε, όπως μας έχεις πει, αν κάνεις ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, δεν κάνεις γκολ εκεί, οπότε βλέπεις ότι το μάτς δεν σου πάει. Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να παίξει αυτός ο Παναθηναϊκός, αυτός ο Παναθηναϊκός, με αυτόν τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, να παίζεις ποδόσφαιρο με 4 πίσω. Ναι. Κανένας δεν φύλαγε τον Αλαμπή. Κανένας. Τίποτε. Μόνος του βρήκε την μπάλα, που εδώ το κόλλησε. Εδώ θα πάει ένας παιχτάρα, θα πεις. Αυτός, αν τον πάρεις εσύ κολλητά. Ένα στόπερ δικό του, που όχι ο Παναθηναϊκός, Λαραμπή. Μαζί θα βγει έξω, βγες και εσύ να παίξω με 10. Ναι. Λίμπερο, στόπερ, εδώ. Είσαι προπονητής. Δεν είσαι Δόνη προπονητής. Δεν παίζεις αυτό το ποδόσφαιρο. Το οποίο το παίζουν παγκοσμίως, το παίζει ο Κόντε και Σαρώνη. Μέχρι και ο Γκουαρδιόλα. Μπράβο, μέχρι και ο Γκουαρδιόλα. Μπράβο Γιάννη. Και έχει και τον Λουκάκο και τον άλλο με δύο. Σπετάει ένα γκουαρδιόλα. Λαουτάρο Μαρτίνες. Δεν παίζεις έτσι στον Ολυμπιακό. Δεν παίζεις εδώ με 3 χαφ. Ορίστε. Και βάζεις και 2 κυνηγούς εδώ. Ορίστε. 2 κυνηγοί να είναι. Έτσι. Έτσι. Και ένας να βγαίνει. Ο Ζαχίδ. Μία φορά. Και να έρχονται αυτοί και αυτοί απάνω, φέρνεις δυσκολία στην κάθε ομάδα. Εν τω μεταξύ έχει και Γιώχανσον Ισούα που είναι ακραία μπακ που έχουν αντοχές για το πάνω-κάτω. Μπράβο. Και έχει και τον Κολοβέτσιο που μπορεί κάλλιστα μαζί με τον Μπούγκουρα και τον Σέγκεφελ να κάνει το τέλος. Βέβαια, πάει και παίζει μέσα. Αυτός έμεινε ευχαριστημένος. Από το πρώτο ημίχρονο. Ευχαριστημένος. Α, γενικά ένα 0. Ναι, έχασα ένα 0. Ναι. Ευχαριστημένος. Ναι. Τίποτα δεν έκανε Δόνη. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε μεγάλη μέρα. Έπρεπε να το πάρει στο βάθμο. Βέβαια. Έπρεπε να κλείσεις τον Αραμπή με man to man. Άλλος man to man εδώ δίπλα. Θέλει να έρθει και δεύτερος κυρικός man to man. Ελεύθερο εδώ, αυτή μέσα. Θα έχεις 3 στους 2. Θα τριπλάρει έναν, θα σφίντα. Δεν πας εδώ, θα έχεις λίγο βάθος. Έτσι. Λίγο γιατί... βάθος. Τριπλάρει, θα φύγεις. Αν δεν προλάβει ο μπακ. Αν έχει έρθει και ο μπακ εδώ, κάνεις φρούριο. Από εδώ να μπει. Πέφτει απάνω σου. Αυτά λοιπόν δεν έχουν τέτοια. Είναι μέτριοι προπονητές, γι' αυτό θα μείνουν έτσι. Έτσι θα μείνουν. Και δεν μπορεί να παίζεις μεγάλο σωματείο, Γιάννη, σε αυτό το στυλ. Πάει κάθε μέρα, βλέπω την Άρσενα. Βλέπεις τον Παπασταθόπουλο με τον άλλο, τον Νταβίτ Λουίς. Δυο κοντούλιδες δείχνουν, κάνουν στα δίχτυα, μπαίνουν όλοι. Δεν είναι ομάδα αυτή. Απεξίες. Δεν παίζεται έτσι η Arsenal τώρα. Δεν είναι επί Βεγγέρ η ομάδα με καλούς παίκτες, με το ένα, με το άλλο, με το... Εκ το Λακαζέτ, ανίδεος από μπάλα. Λοιπόν, πολύ σωστά. Λοιπόν, επίσης σκεφτόμουν ώρα που μίλαγε ο Νίκος. Δεν παίζουν έτσι. Αυτό είναι η διόρθωση, Γιάννη, ναι. Που δεν κάνουν. Πόσο και εγώ τους το λέω. Και του λέω, ορίστε, άμα τον πιάσεις έτσι,
Θα έχει δυσκολία ο Ραμπή να κάνει τον γκολ. Πόσο δε όταν πρόκειται για ένα φορ που δεν κινείται πολύ έξω από την περιοχή, αλλά είναι κίνδυνο θάνατο στο πέναλτι. Αν δούμε λίγο, Γιώργο, ξανά τον γκολ, θα διαπιστώσουμε πως είναι πανέμορφη η εκτέλεση, αλλά έχει κάνει και την κίνηση και έχει φύγει μπροστά από το στόπερ. Κάνει την αντίθετη κίνηση, είναι πίσω. Ένα μέτρο. Και τώρα φεύγει μπροστά, φεύγει στην πλάτη του στόπερ, μπροστά του και ξεμαρκάρεται. Αυτό το γκολ, Νίκο, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός man to man, θα το τρώγε. Θέλω να πω ότι αν το είχε, τον είχε από την αρχή και όχι ευθεία. Δεν του έχει πει. Ναι. Όταν παίζει με ζώνη και δεν του λέει τώρα να τον πάρει ο Δόνης και να του πει έλα εδώ. Και δύο που είσαστε. Κάνει κίνηση μπροστά. Ποιος είσαι πάει, δίπλα, το ομομόμο. Ναι. Γιατί δεν παίρνεις εσύ μπροστά του, τον αφήνεις. Λοιπόν, όταν έχεις και τον τρίτο και του πεις Γιάννη Καρατζαφέρη, είσαι αφοσιωμένος να σβήσεις το στόπερ, τον Αλαραμπή, πάει. Και έχεις βοήθεια και τους άλλους δύο, τον άλλο στόπερ. Και ειδικό και το λίμπερο. Αλλά ξέρεις ότι πρώτη ευθύνη βασική είναι δική σου. Έχοντας πάρει την εντολή να έχεις τον center four, είναι εντολή δική μου που έχω πάρει την εντολή να τον έχω man to man. Γιατί έτσι είναι στην ευθεία, φεύγει ο Λαραμπή και έτσι ουσιαστικά δεν ο ένας... Με τους δύο δεν παίζεται αυτό λέω, γιατί... Όχι, με έναν παίζεται man to man. Αυτό δεν είναι man to man, είναι ευθεία. Άλλο λέω. Ναι. Όταν παίζεις με δύο πίσω, ναι, δεν παίζεις man to man. Δεν μπορείς. Άρα χρειάζεσαι τρεις. Βέβαια. Για να έχεις κάλυψη το λίμπερο. Ακριβώς. Ναι. Άλλο θέλω να πω ότι εδώ έπαιζε ευθεία και έχει φύγει ο Ελαραμπή και από τα δύο στόπερ. Ναι, αν δούμε πάλι την φάση. Κάτσε, ναι, κάτσε εδώ. Ο μπάκο δεξής είναι στο ημικύκλιο, ναι, έξω, ναι, από το στόπερ το δεξί. Mm-hmm. Ο άλλος, ο αριστερός, φυλάει τον άλλον απέναντι. Ναι. Και αυτοί έχουν μείνει ένας με ένας. Ένας με ένα, ναι. Μεταξύ του στόπερ του δεξιού του Πανέκου και του αριστερού υπάρχει το κενό, έδαφος που κινεί το Αλαραμπή. Εκεί χώθηκε. Και του έρχεται την μπάλα και το τραβάει κατευθείαν. Εκεί χώθηκε, ναι. Αυτό έψαχνε ο Αλαραμπή συνέχεια. Το μισό μέτρο. Βέβαια. Ο Δόνης ούτε το είδε. Ούτε το είπε. Έφυγε ευχαριστημένος. Παίξαμε καλά, χάσαμε ένα 0. Αν δεν γίνεσαι έτσι προπονητής, Δόνη. Δεν γίνεσαι ακόμα έτσι. Εδώ κοίτα λάθη. Εγκλήματα. Και να διευκρινίσουμε ότι ο Νίκος το λέει αυτό. Το ότι βλέπω σε πολλούς προπονητές το κάνουν. Ναι, ναι. Όσοι το παίζουν έξω έξυπνα, έχουν αστεριώσει. Mm-hmm. Λοιπόν, πώ την έφτιαξε ο Κόντε την Ίντερ. Είναι μαζί με την Γιουβέντους. Λοιπόν. Πάμε να δούμε εμείς τώρα το ρεπορτάζ, τον απόϊχο της νίκης παίζει του Ολυμπιακού. Παίζει Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Θα πάμε μετά ακριβώς. Μετά. Θα σπάς πλάκα. Πάμε, με, το, πάμε με τον ΠΑΟΚ. Θα σπάς πλάκα. Η επόμενη μέρα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού μετά τη νίκη στον ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό επιφέρει μία ακόμα αναμέτρηση και μία ακόμα αγωνιστική υποχρέωση, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις υποχρεώσεις εντός και εκτός των τυχών. Με την Καλαμάτα του πρώην προπονητή της ΚΑΠΑ19 της ομάδας, Βασίλη Βούζα, να αρθρώνεται απέναντι στους πυριώτες με την πρώτη αναμέτρηση να λαμβάνει χώρα στην έδρα της αντιπάλου. Με τον Πέντρο Μαρτίνς να έχει αρκετούς παίκτες από τους λεγόμενους βασικούς εκτός αποστολής και βεβαίως να ετοιμάζεται για ένα εκτεταμένο rotation. Για να επανέλθουμε στα ντέρμπι. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Ολυμπιακού σαφέστατα και είδε πράγματα που δεν του άρεσαν στο γήπεδο. Ειδικά στο πρώτο μέρος, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στο transition και γι' αυτό ο Πορτογάλος παρενέβη στο παιχνίδι με την αλλαγή του Μπενζιά που άλλαξε πολλά στο momentum του αγώνα. Είναι αλήθεια πως πιστεύει πως το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Κάτι όμως το οποίο άλλαξε στο δεύτερο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκινήσαμε καλά από τα πρώτα 20-25 λεπτά, όμως αυτό άλλαξε αρκετά στα δεύτερα 20 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Αυτό οφείλεται στην αξία του αντιπάλου. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλά δουλεμένη από τον Δόνη, έναν εξαιρετικό προπονητή. Μια ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε αρκετά, τόσο όσο καμία άλλη μέσα στο Καραϊσκάκης φέτος. Μπορούμε να συγκρίνουμε τις δυσκολίες που μας έβαλε με τις ομάδες που μας βάλανε οι αντίπαλοι μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια ομάδα η οποία πραγματικά μας δυσκόλεψε και μας ανάγκασε να χάσουμε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε λοιπόν μπαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έπρεπε να αλλάξουμε την τακτική μας, βλέποντας πως και εξαιτίας και χάρη στην δύναμη που είχε ο Παναθηναϊκός, την ποιότητα που είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί ο τρόπος με τον οποίο εμείς δουλεύαμε δεν ήταν αρκετά ικανοποιητικός, έπρεπε κάτι να αλλάξει. Κάναμε αυτές τις αλλαγές. Νομίζω πως το δεύτερο ημίχρονο
Τον έλεγχο τον είχαμε εμείς. Οι ευκαιρίες ήταν μοιρασμένες. Νομίζει πως δεν υπήρχαν γενικότερα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν όμως μοιρασμένες. Εμείς ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Πήραμε την νίκη. Νομίζει όμως πως σε γενικές γραμμές, στο δεύτερο ημίχρονο, ο έλεγχος ήταν περισσότερο του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα προς το τέλος του παιχνιδιού. Πρωταγωνιστής αναμέτρησης, ουδής άλλος από τον El Arabi. Ο Μαροκινός, τον οποίο η μπάλα δεν έφτανε εύκολα, ελαίο της έλλειψης δημιουργίας, χρειάστηκε μία επαφή από την πάσα του κορυφαίου της αναμέτρησης Βαλμπουενά για το 1-0 και την πρώτη νίκη του Μαρτίνη σε ντέρμπι κόντρα στον Αιώνιο. Ναι, είναι παίκτες οι οποίοι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους, έχει πολύ καλή ποιότητα στην πάσα του, γνωρίζουν πολύ καλά ένας τις κινήσεις του άλλου, δουλεύουν πολύ καλά στην προπόνηση μαζί. Επομένως, όταν υπάρχει ευκαιρία, καταφέρουν να συνεργαστούν καλά και να βάζουν όμορφα γκολ μαζί. Είναι πολύ χαρούμενος και για την επιστροφή του. Βέβαια, μέσα σε όλα, είχαμε τη δλάση του Μποντένσε που θα τον αφήσει εκτός για 2 εβδομάδες. Στον αντίποδο, ο Φορτούνης προπονήθηκε κανονικά 175 ημέρες μετά την εγχείρηση την οποία υποβλήθηκε για τον τραυματισμό στο χιαστό. Ενώ με την υπόλοιπη ομάδα προπονήθηκαν και οι Γκιγέρμες Σουντανοί. Λοιπόν, μέρος δεύτερο. Μέρος δεύτερο παίρνουμε κολαγόνο τσάμπιον. Τρομερό. Κάνω κάθε μέρα 4 χιλιόμετρα. 300 κιλιακά από το κολαγόνο τσάμπιον. Τρομερό και υγιεινό, σας το λέω εγώ. Από την άλλη πλευρά, αυτοκίνητο θα πάω να κάνεις. Κταίω. Στον κόμβο, στο Μαρούσι. Κταίω. Φοβερό. Κυραντώνης, φοβερός διευθυντής. Θα σου κάνει ωραίο κταίο και με περιποίηση, με όλα, με ζεστά γραφεία, με τα πάντα όλα. Εκεί θα πας. Σου δίνω καλό τρόπο για να πας εκεί. Είναι φοβερός και σαν άνθρωπος ο κ. Αντώνης. Από την άλλη πλευρά έχει και όλα τα εργαλεία. Είναι απίθανα. Μετά πας. Δεν πρέπει να κάνεις εξέταση αίματος στη κυρία Λάμπρου. Τρομερή. Δεν πρέπει να πας καρδιολόγο. Στους 3 στην Ευρώπη. Χλωροκόστας, τον Ίμιτς, ασύλληπτος. Δεν θα πας να δεις τον προστάτη σου. Ο δικός μας, ο Μαρτίνης. Ο Σπύρος, η Ασό Τζέλερα. Τρομερή σας λέω. Μετά έχεις αυτοκίνητα. Είπαμε κόμβος θέος ο κ. Αντώνης. Εκπληκτικός. Θα πας συνεργείο θες. Για να φτιάξεις Κώστας Καριώτης, Λάμπρου Κατσόνη. Άλλο αυτό. Έχεις ωραία πράγματα, με καλές τιμές, με καλά, με φοβερούς εργαλεία σου φτιάχνουν τα μάξια, σου φτιάξουν όλα αυτά. Αυτά εγώ προδιαθέτω, τα λέω για να είσαστε όλοι σωστοί. Ακούστε και δεν θα χάσετε. Και δυνατή. Λοιπόν, Κώστα, Άρης, ΠΑΟΚ, 4-2. Άμυνα, ωραία. Ο Ίγνασον με τον Βαρέλα, έλειπε ο Κρέσπο, διαλύθηκε το κέντρο άμυνας του ΠΑΟΚ. Ζιβκόβιτς, τερματοφύλακας, φάγαν τον Πασχαλάκη, γιατί είχε γκόμενα την Ειρήνη Παπαδοπούλου και πρέπει να είναι γκέι για να παίξει, να πούμε, ο Πασχαλάκης. Τους λέμε, δεν πατάει καλά ο Ζιβκόβιτς, δεν πατάει. Δεν έχει έξοδο. Παράλληλες έντρες και τα λοιπά, έχει θέματα, με τα πόδια δεν. Πέρσι ο Πασχαλάκης... Είναι πολύ εύκολο όμως να ρίξουμε το ανάθεμα μόνο σε ένα ποδοσφαιριστή. Δεν είναι μόνο εκεί. Είναι ότι δεν φυλάνε σε ζώνη και αυτή κανένα. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 και άμα δεις τον γκολ της ισοφάρισης, άμα το βάλεις στο βίντεο, είναι Γιάννη 7 παίχτες 15-20 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή αριστερά. Και οι 3 παίκτες, 2 στόπερ και ο Μάντος, είναι 55-60 μέτρα πίσω. Απόσταση γραμμών, παιδική χαρά. Με μια πάσα, βγαίνει ο Λάρσον με το καλό το πόδι ανάποδα πάνω στο Μάντος. Άμα δεις τον γκολ, πώς πάει και φυλάει το πόδι το δεξί, το καλό του Λάρσον, που έχει, πρέπει να έχει εντολή εκεί, ότι αυτός κλείνει και σουτάρει και κάνει τέτοια γκολ στην κατασκοπία. Τον πέρασε σαν σταματημένο. Εμείς την ώρα που μας το περιγράφεις το βλέπουμε σε εικόνα, θα το δεις και εσύ σε λίγο. Θα το αναλύσει ο Νίκος. Έτσι. Το 1-1 πώς γίνεται, τι απόσταση υπάρχει. 60 μέτρα απόσταση, ούτε παιδική χαρά δεν είναι. Και επάνω στον Μάτος, ο οποίος αφήνει
το καλό πόδι του Λάρσον θα μπει με στα δίκτυα. Αντί να τον πάει προς τα έξω. Λεπτομέρειες. Παιδική χαρά ο ΠΑΟΚ στην άμυνα. Μετά έχει man to man, έχει τα στημένα σε ζώνη πάντα. Και ο τερματοφύλακας, αλλά δεν φυλάγεται κανένας. Ο παίκτης που βάζει στον κόλλο πρέπει να έχει παίκτη. Φταίει και ο τερματοφύλακας, αλλά οι ζώνες, όπως λέει ο δάσκαλος, δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Μετά ο Άρης το κάνει 3-1 και αντί να βάλει χαφ να κρατήσει ή τρίτο στόπερ, βάζει δεύτερο αργό σεντερφόρ και δίνει δώρο στον ΠΑΟΚ, σου λέει σοφάρεις ένα κύριε. Το ΠΑΟΚ τι κάνει, βγάζει τον σεντερφόρ και βάζει άλλο σεντερφόρ. Και βγάζει τον Βιερίνια να βάλει ένα αργό χαφ. Δηλαδή αλλαγές, 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παίρνει αυτός ο προπονητής και ο Αλέφαντος έφερνε μεροκάματο. Βιερίνια σε κακή κατάσταση, πολύ κακή κατάσταση. Ο Άρης έπαιγε με δεξί μπακ το Ρόους, είναι στόπερ. Και τον πέρασε ούτε μια φορά. Μάτος. Έπρεπε να αποβληθεί 2 φορές. Όπως και άλλοι παίκτες και των 2 ομάδων. Με φάουλ και τέτοια. Παίζει με τα χέρια. Παίζει με τα χέρια τον αντίπαλο. Δεν ανεβαίνει επάνω. Δεν είναι ο Μάτος που ξέραμε. Στον γκολ μεγάλη ευθύνη και αυτός. Και μεγάλη απώλεια ο Κρέσπο. Που είναι με τον Βαρέλα καλό δίδυμο. Και με τον Ίγνασον. Ο Βαρέλα σε κακή κατάσταση. Αριστερό στόπερ με δεξί πόδι. Και ένας Ζήκοβιτς, όπως είπαμε, πάρα πολύ κακός. Άρης. Μισό λεπτό, για να μην λίγο στον ΠΑΟΚ, να κάνω και την πρώτη ερώτηση στον Νίκο. Επειδή ξέρουμε και πρώτος από όλους μας το έχει μάθει ο Νίκος ότι τα πρωταθλήματα τα παίρνει η άμυνα. Πέρσι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα έχοντας στην άμυνα τον Πασχαλάκη, τον Μάτος, τον Βαρέλα, τον Κρέσπο και τον Βιερίνια, αριστερό μπακ. Φέτος είναι εκτός ο Κρέσπο, πεσμένος ο Μάτος, στα εξτρέμ ο Βιερίνια, ο Πασχαλάκης εκτός. Και δεν ξέρω βέβαια, Νίκο, αν είναι μόνο θέμα άμυνας. Τι λες εσύ? Μέσα να ήταν όλοι. Ναι. Αν στείνεσαι έτσι όπως στηθήκαν, το ίδιο χάσαν. Αποτέλεσμα. Χάσαν. Mm-hmm. Τι Πασχαλάκης. Δηλαδή υπάρχει Πασχαλάκης τερματοφύλακας. Ναι. Καλός είναι ο άλλος. Δεν παίζουν σωστά, Γιάννη. Mm-hmm. Δεν ήταν θέμα τακτικής δηλαδή. Δεν παίζουν σωστά. Εγώ, όταν ήμουν στον Ηράκλειο, ήρθε ο Γκμόχ με την ΑΕΚ. Ναι. Με παικταράδες. 3-0. Τώρα θα σου πω. Ήρθε ο Ολυμπιακός. Γκόρσκι. Με παικταράδες. Όχι. Τζόρτζεβιτς, Στορίες, όλο. 3-1. Ναι. Έρχεται ο Παναθηναϊκός με Πάρκετ, Γκόρσκι. Με παικταράδες, Χαλαμπίδες, όλες οι ιστορίες. 3-1. Mm-hmm. Δηλαδή τρώνε 9 γκολ και τρώω 2. Αλλά τι. 5-3-2 συγκλονιστικό. Mm-hmm. Ζήφκας. Τους πιο κοντούς, Αναστόπλους όλου, οι δυο σας, φαντάρι στο μέτωπο, φύγετε. Τι λες, μου λέει, ναι. Βέβαια, το βράδυ θα έρθεις. Και αν τον έχεις στείλει στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, που λέει ο λόγος, λέμε. Με Καλόπουλος, θα πάρεις τον ψηλό. Τελείωσες. Ξέρω εγώ ποιον είχε τότε ο Ολυμπιακός, είχε Μητρόπουλο. Μητρόπουλο, μπράβο. Μακαλόπουλος. Ξανθόπουλος. Ξέρω εγώ, θα πάρει στο... Λίμπερο. Τον... Ναι. Λίμπερο Ξανθόπουλος. Ναι, Λίμπερο. Ο Λίμπερο Ξανθόπουλος. Ναι. Κοφίδης. Τον έβαζα να πάρει ένα κοντόνα, mm-hmm. να τον παίξει μόνο... δηλαδή διάλυση, man to man. Μπροστά είχα Χατσιπαναγή. Ελεύθερο. Άλλον ένα ελεύθερο. Και χάλαγα τον κόσμο. Και έφερα και τον Κοφίδη, μπακ αριστερό. Mm-hmm. Κοφίδης. Από εξτρέμ. Ναι, από εξτρέμ όλα η ιστορία. 3-6-9 φάγανε. Με προπονηταράδες, με παιχταράδες, Τζόρζεβι, Αναστόπουλο, Μητρόπουλο, κάτσε, Γιαννακόπουλος, κάτσε, ντε, πώς θα γίνει. Mm-hmm. Τους διαλύσαμε. Και βρήκα κάτι. Και ένα τρόπο ελεύθερο, το Χατζησπαναγή, ναι. Πίσω από το σέντερ φορ, πήγαινε όπου θες, δεξιά, αριστερά, πάρ' την μπάλα, έλα, ό,τι θες. Οι άλλοι αυτό. Βγαίναμε, τελειώσαμε. Στις αντεπιθέσεις όλα, ε. Ναι, δηλαδή, τα λέω, για τα έχεις κάνει. Και αναφέρεις συχνά πυκνά τον Ηρακλή, ωστό, επειδή μέσα στον ίδιο γύρο έριξες από 3 γκολ στο πρώην ΠΟΚ. Αλλά το έχεις κάνει και με άλλες ομάδες που δεν είχες τόσο καλό υλικό. Εγώ το πρωτοάρχισα, ναι. Το πρωτοάρχισα, σχορεμένο Καζάζι στα Εξάρχεια, mm-hmm. Αστέρα Εξαρχείων. Παίζω με τον Άγιο Δημήτρη, μου ρίχνει 4-0.
Με διέλυση το λέω παρατούμε. Τι είναι αυτά που λες, μου λέει. Θεός χωρέστον. Να το, τι είναι αυτά που λες, πρώτα. Πάψε ρε, σε ταλέντο, μου λέει. Τι είναι αυτά που λες. Δεν παρετήσω, όχι το να τάλω. Σε κράτησε. Τελικά να μην στα πω λόγο, πάω σπίτι. Και πώς σοφίστηκα και βγάζω το 5-4-1, 5-3-2. Έχω έναν Παπαδημητρίου Γκέκα, πιάνε τα σέντρεφορ, σβίστονε. Ένα τεζί σηκωνόταν στο ταβάνι, τον άλλον. Λίμπερο αυτόνα, μπακ το Μελιτά. Καλή ώρα του είχε το εστιατόριο το συντριβάνι, μπακ δεξί. Ναι. Μπακ αριστερό, όλες μέσα, όλες μέσα. Χαφ, ένα ράπτη, τεχνίτη, πάμε τότε. Τους φλακώνω, Γιάννη μου. Ναι. Όλους, τρία γκολ, όλοι τους καθάρισα. Και παίζω κατάταξη με τον Άγιο Δημήτρη. Και τον κερδάω 1-0 στο Περιστέρι με γκολ του Διαμαντόπουλου. Τον είχα βάλει σε σέντρεφορ, είχε εξετοιμωρηθεί, ήρθε, παίξε σέντρεφορ και έκανε τον γκολ στο 115. Και ανέβηκα κατηγορία. Έτσι. Και ερχόμαστε στα Εξάρια με το Μαυρομάτι. Ζει, δεν ξέρω τόσες φορές τον. Είχε αυτοκίνητα λεωφορεία, ναι, δικά του. Α, τέσσερα. Και τα ανάβλωνε και πηγαίνατε. Μας τα γέμισε. Με κόσμο πήγαμε, γυρίσαμε, παιδιά. Και πες μου τώρα, Κώστα, ποιος άλλος προπονητής στην Ελλάδα θυμάται την Αλέφαντος Ηρακλής εδώ. Νάτο. Πανηγυρικά στιγμιότυπα. Όπου άλλο εδώ. Με Ηρακλή είναι εδώ, ε. Με Ηρακλή, ναι. Με Ηρακλή, μπράβο. Κοντομάνικο. Κλασικά. Ποιο, θυμάσαι, κάτσε να βρούμε κανένα παίκτη, περίμενε. Μαλωμίδη, ο Λάκης, ο Παπαγιάννου, από πάνω σου. Με το καρεδάκι. Ο Κοφίδης είναι χαμηλά. Μάλιστα. Λοιπόν. Όπω τα έχεις όλα ωραία. Κουσουλάκι βλέπω όλους. Ο Γεωργίεφ είναι τέρμα. Ναι. Γεωργίεφ. Μπράβο. Ναι. Το είδες το κύριο. Γεωργίεφ. Τα ξέρει ο Κώστας. Ναι. Ο Κώστας ήταν μόνιμο. Ήταν εκεί πέρα. Μόνιμο. Το Πούγιας τον είδες. Το Πούγιας. Ναι. Ναι, ναι. Το πρώτο. Πάνω, μπάμα, πάνω. Το στο δωμάτιο. Αυτό. Βγάλε, δες τι θα κάνει. Να σου πω. Κάτω από τον Αλέφαντο είναι ο Κούγιας. Ο Κούγιας είναι. Α, ναι, ο Κούγιας μπράβο. Είναι, ναι. Ναι. Ξέρεις ποιο μάτς είναι. Για πες μου. Ποιο. Ολυμπιακός Ηρακλής 1-2. Στο Φαλιρό. Στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ, ε. Στο ΟΑΚΑ, μπράβο. 1-2. Να. Ακούτε. Ναι. Ναι. Μαλουμίδης, Κούγιας κάτω, Γεωργίεφ, Κοφίδης, Παράγοντες, βέβαια. Βέβαια. Ολυμπιακός Ηρακλής 1-2. Μάλιστα. Τα λοιπόν, σκοτά Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Ρε τυρίο που τα θυμάσαι. Κάτω δεξιά με το μουστάκι είναι ο Γεωργίεφ, τον βρήκαμε. Ο Γεωργίεφ, και ο Ζήφκας είναι δεξιά-δεξιά πίσω από τον Γεωργίεφ. Ποιος ο? Ο Ζήφκας. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα, μας λέει ο Νίκος ότι ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί είχε λάθος τακτική. Βέβαια. Και μπήκε αναδιοργανωμένος τα πάντα που πάρε. Mm-hmm. Πρώτος είσαι. Ναι. Περιμένεις, θα πιάσεις τον Άρη. Ποιος είναι ο επικίνδυνος, ο Ιντέγκε, mm-hmm. τον Εμαρκάρης, τον Φετματζίδη. Θα βάλεις 3 και 2, 5. 3 χαφ, 2 κυνηγούς και θα τον παίξεις στην κόντρα. Ο Φετματζίδης σε δικαιώνει. Αν δούμε και το τέταρτο γκόλ, δεν κάνω λάθος, που παίρνει όλους τους παίκτες πάνω του και βγάζει στον Σάσα, εδώ. Που κάνει το τέταρτο γκόλ. Εδώ, ναι. Εδώ, ναι. Αυτό. Όλα ελεύθερα. Ναι. Ο Σάσα παίρνει, χάφτιζε στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο Μίσιτς, ο οποίος δεν μαρκάρει, είναι οχτάρι. Λίγα παράματα στο μαρκάρισμα. Mm-hmm. Εξάρι ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Έχει ένα εσίτη που είναι παλαιστής και δεν τον εβάζουνε. Και παίζει με οχτάρια. Μ' αρέσει, λέει, παίζω με οχτάρια. Ναι, αλλά άμα σου βγει ο χάφο άλλος καλά, σε πιάσει περιοχή, μπήκε με τα δίκτυα ο άλλος. Μπήκε ο χάφ, προχώρησε το άλλο αμυντικός, που κόβει και βγήκε και μπροστά, μέχρι 5 μέτρα μέσα στην περιοχή. Ή τα χάφ τα δικά σου. Και το Μαουρίσι. Ο Μαουρίσι είναι ένα χρόνο τραυματίας. Ένα χρόνο, Γιάννη μου, τραυματίας. Πήρε τον Αγκούστο. Ο Αγκούστο στο πάνω στο σεξ έπαθε, λέει, το... πώς το λένε, ο προσαγωγός. Που το έμαθες, ρε φίλε, αυτό τώρα. Λέει, επάνω στο σεξ, ρε Γιάννη, τώρα. Ναι. Είναι δυνατόν εγώ να πάω στο σεξ τράση, να πούμε. Ναι. Δηλαδή, πώς θα πάω πάνω στο σεξ τράση. Θα μου πεις, θα κάνεις έσταμα πρώτα. Όχι, αλλά έπαθε, λέει, είναι αργός, ρε Γιάννη, δεν μαρκάρει ούτε αυτό. Λοιπόν, όταν ήσουν ανιόπαντρος μπορεί να πάθαινες και εσύ, θλάσσιο γη, αλλά τώρα... Πεχταρά, Γιάννη. Πάμε λίγο να δούμε, λοιπόν. Θα πάμε να δούμε το βίντεο. Α, ναι. Άρης ΠΑΟΚ 4-2. Μπράβο. Και γυρίζουμε για Ατρόμητο, ΑΕΚ και Διεθνή. Μπράβο.
Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς επικράτησε με 4-2 του ΠΑΟΚ, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό αίτητο σερί του δικεφάλου του Βορρά μετά από 22 μήνες και 51 μάτς. Παρά το γεγονός πως βρέθηκαν πίσω στο σκορ, νωρίς οι κίτρινοι επικράτησαν θριαμβευτικά σε βάρος των ασπρόμαυρων και τους υποχρέωσαν στην πρώτη του σίτα από τους 4 Μαρτίου του 2018 και το 3-2 από τον Αστέρα Τρίπολης. Στα δύσκολα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Δυστυχώς ήρθε σήμερα πρωτίτα μετά από τόσα παιχνίδια. Αυτό πρέπει να κάνουμε να συνεχίσουμε όπως ήμασταν, δυνατοί, ενωμένοι, σαν οικογένεια και μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε στο τέλος να κατακτήσουμε τον τάμπο. Ο Λάρσον στο 17, ο Βέλεθ στο 41, ο Ρόου στο 47 και ο Σάσα στο 70 πέτυχαν τα γκολ της νίκης του Άρη που ήρθε από το 0-1 του Σφιτέρσκι στο 10, από σφάλμα του Κουέστα που όμως ρέφαρε με δύο μεγάλες επεμβάσεις στο πρώτο μέρος. Το 4-2 για τον ΠΑΟΚ έκανε ο Μάτος στο 77. Να πάμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Και επειδή κρατάω το λόγο μου, σίγουρα οι φίλοι μου που με βλέπουν τώρα στην Γαλατινή, τους είχα πει, τους είχα δώσει ένα μήνυμα ότι θα τους στεναχωρήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Τους είπα ότι θα κερδίσουμε, αλλά το δέλη του να αγαπάνε και συνεχίζουμε. Καταλυτικές για το πώς διαμορφώθηκαν οι συνθήκες του αγώνα για την δράση του Ζίβκοβιτς στο πρώτο και το τρίτο γκολ του Άρη. Στο μεν πρώτο δέχεται το γκολ στην κλειστή του γωνία και κατά από το σώμα, ενώ στο τρίτο γκολ κάνει κακή έξοδο και δίνει την ευκαιρία στο Ρόους να σκοράρει. Αφιερώνω αυτό το γκολ και την νίκη στον κόσμο, αλλά και στην οικογένειά μου. Ήταν μια τέλεια μέρα για μένα. Τρία μάτς ως δεξιός μπακ, δύο νίκες, μία ισοπαλία. Τελικά μάλλον ο κόουτς έχει δίκιο που με βάζει δεξί μπακ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε θέση για την ήττα και στην επίσημη ιστοσελίδα τόνισε μεταξύ άλλων πως αυτή η νίκη για τον Άρη ισοδυναμεί με παράσημο τη σεζόν. Αλλά και ο Γιώργος Σαββίδης αναδημοσίευσε την εξής εικόνα στο Instagram, η οποία αναφέρει: «Ιστορική μέρα η σημερινή. Πανηγυρίζουν όλοι γιατί έχασε ο πρωταθλητής μετά από δύο προσπάθειες δύο χρόνων. Έχασε καθαρά ποδοσφαιρικά από μια κατώτερη ποιοτικά ομάδα που είχε όμως την ψυχή που χρειάζεται για να κερδίσει σε ένα ντέρμπι. Στραβό βράδυ με πολλά λάθη και 4 γκολ σε 4 προσπάθειες. Συνεχίζουμε αφήνοντας πίσω όσα είδαμε σήμερα με στόχο το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ας κάνουν αυτοί οι φιέστες τώρα, εμείς θα τις κάνουμε το Μάη». Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης της κίτρινης ΠΑΕ Θόδωρος Καρυπίδης πανηγύρισε έξαλλα στη σουίτα του τα 4 γκολ της ομάδας και μάλιστα έδειχνε τα 4 δάχτυλα μετά το τέλος του αγώνα, θέλοντας έτσι να πικάρει τον αντίπαλο. Παράλληλα, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, κατέβηκε στα αποδυτήρια και έταξε μεγάλο πρίμ στους ποδοσφαιριστές. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ Άρης, στον απόϊχο του ντέρμπι, τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση στη σελίδα της στο Facebook, τονίζοντας πως έγινε το αυτονόητο με τη βοήθεια των 25.000 οπαδών στις κερκίδες του Κλεάνθης και αφιέρωσαν την νίκη στον κόσμο τους. Παιδιά, ήταν μεγάλη νίκη. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στη διοίκηση. Πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα το διαλύθηκε στην ουσία. Είναι καλός, αλλά πρέπει να βάλει και Έλληνες κι άλλους. Μόνο δύο Έλληνες έχει μέσα. Από τον πρόεδρο θες μεταγραφές τον Ιανουάριο. Να πάρει κανέναν έστω μια φορά, ρε παιδί μου, να πάρει Έλληνες, όχι μόνο ξένους. Να πάρει και ξένους, να πάρει και κανέναν να έχουμε μέσα. Πάντα τέτοια παιδιά, πάντα τέτοια με νίκες. Και μένω στο εξωτερικό, παρακολουθώ. Σε ποια πόλη, σε ποια χώρα. Λονδίνο. Λονδίνο. Ναι. Και πώς ήρθες εδώ πέρα για Χριστούγεννα. Μόνο για τον Άρη. Μόνο για τον Άρη. Ποιος παίχτης αρέσει. Ο Ντιγινή. Γιατί. Και ο Σάσα μου αρέσει. Έβαλε και γκολ ο Σάσα σήμερα. Ναι. Ο Άρης τώρα εσύ θες να πάει μπροστά, πώς το βλέπεις. Πιστεύω για κύπελο. Θες κύπελο. Εννοείται. Μεταγραφές θες. Εννοείται. Περιμένουμε. Ραπτόπουλε, τέτοιες συναντεύξεις δεν έχεις κάνει εσύ όμως. Κοίταξε, το λένε, από ποιο κανάλι είσαι, πλέει από το Άρη. Ναι. Εκείνη κουφάλα Ραπτόπουλος λένε εκεί. Έτσι. Δεν θα πάντας σου, λέω θα λες έχεις δίκιο. Άμα με βρίζουνε, λέω θα λες κάθαρμα είναι και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Σαββίδης με τον ο μικρός με τον Καρυπίδη μιλάνε. Μιλάνε και του λέει ο Καρυπίδης στον Σαββίδη, ρε κορόιδο εσύ ξόδεψες 100 εκατομμύρια και εγώ 7 και δεν μπορεί να με πάρεις λέει ντέρμπι. Και γίνεται χαμός. Mm-hmm. Το άλλο είναι ότι πριν το μάτς κατέβηκε ο Καρυπίδης στα ποδητήρια και έκανε ένα αλεφαντικό ωραίο, έξυπνο. Λέει ποιοι παίκτες μου είναι τώρα που τελειώνουν τα συμβόλαια και δεν τα βρήκα μαζί τους. Μη με τριπιστούν, μη με κάνουν. Φοβήθηκε, πήγε τους έπιες, λέει καθίστε καλά, θα σας δώσω εγώ πριν. Τι σας νοιάζει που θα το βρω, εγώ θα το βρω. Άμα κερδίσετε και ξεχάστε τις ιστορίες, μη δω κανένα γκολ στραβώ, κανένα ιστορία, σας καθάρισα λέει. Αυτά είπε. Μάλιστα. Και αυτά έχουν και αξία, ξέρεις, στο ρεπορτάζ, γιατί
και τον Γιώργο του παιδί μιλάνε, κάνουν τους τσακωμένους αλλά μιλάνε. Και μου λέει, καμήν ομίλη, λέει, κοντέλη του λέει, ο μπάβα λέει αυτή που έχει κάνει. Εγώ λέω 80-90 εκατομμύρια, θα κάνει την Μπαρσελόνα ρε κορέδο, του λέει, δεν ξέρεις λέει μπάλα. Λοιπόν, πάμε πριν κλείσουμε, να δούμε μια πιθανή εντεκάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει το βράδυ στην Κρήτη με τον Όφη για το κύπελο. Με Βαρέλα, Ίγκανσον και πάλι, Πασχαλάκη κάτω τα δοκάρια. Πασχαλάκη τι. Ναι. Βέβαια. Γιαννούλη, Ήβη, Ερίνια, Σοάρες, Εσίτη, Μίσιτς, Λάμπρου, Λιμνιό, Μπίσεσβαρ και Ακπόμ, αρκετές αλλαγές. Ναι, αλλά και πολλές, κοίτα, εδώ είμαι αντίθετος εγώ. Πάω σε 7 παίκτες καινούριους και όφι έχει απουσίες, δεν έχει καλούς στόπερ πίσω, το χαφ λείπει το καλό, αλλά... Γιάννη 5-6 παίκτες όφι δεν είναι κακή ομάδα. Εκτός από τα ότι έχει αφελή προπονητή στην άμυνα, καλός ο Σίμος μπροστά. Δεν είναι τώρα να βάζει μέσα και τον Λάμπρου και τον Μασχαλάκη και τον Αργό τον Χαρ και τον... Εντάξει, θα τα δούμε και αύριο που θα έχουμε δει το μάτς. Να πάμε στον Ατρόμητο, γιατί ποιος με γλιτώνει. Μπράβο. Από τον Αλέφαντο. Μπράβο. Εάν δεν πούμε για την νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Με τον πολύ ωραίο γκολ του Μανούσου, το ένα από τα δύο. Ένας Ατρόμητος φοβερός, ο συνήθις ύποπτος Μανούσος χώρασε δις, δύο γκολ χάρισε νίκη, 2-1 στον Ατρόμητο βάζοντας σε τροχιά play-off λέει. Ναι. Ο 32χρονος φόρος έχοντας φτάσει στα 9 γκολ εφετινή σεζόν δείχνει να διανύει την καλύτερη του περίοδο. Από τότε που είναι στον Ατρόμητο. Έχοντας ενέργεια φίβο, έχει ξεκινήσει βασικό σε όλα τα μάτς. Αθήμασε ενώ αγωνίστηκε στα 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια που του Αστεριού το καλοκαίρι μετώντας ήδη 21 συμμετοχές στη φετινή σεζόν. Φοβερός είναι ο Μανούσος, κάνει δευτέρα περίοδο. Ο Παντελίδης κάνει πολύ καλή δουλειά. Δευτερινιώτη, ναι. Παράταξε τον Ατρόμητο με επιθετικούς φροντανιώσεις στο πρώτο ημίχρονο ομάδα του Περιστεριού να γίνει καθαρά πληκτική. Αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν την εικόνα. Καθώς οι Βέλιος Νταβιώτης Ούμπιλες τόνωσαν την επιθετική λειτουργία και έτσι ήρθε η νίκη. Ένας Ατρόμητος, το έχουμε πει, με Σπανού Αγγελόπουλο σπήρε όλη αυτή η τριάδα. Είναι εξαίρετη και σαν άνθρωποι και σαν οικογενειάρχες. Και εδώ βλέπουμε και το 4-3-3. Μπράβο, που και τον πάνε πολύ επιμένει, καλά. 4-3-3. Κράτησε το Βέλιο έξω, έβαλε το Μανούσο φόρ με Ουγγράι και Ενσικουλού στα άκρα. Μπράβο. Και είχε Μαντσόν το βασικό κόφτη, ας το πούμε, με Χαρίση και Αντρούτσο. Ένα 4-3-3. Πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, Γιάννη. Γκάλο Γουρισβάνης, Χατσαΐας, Κατράνης, Μάτσο Αντρούσος, Χαρίς, Τρεγαλάδες, Ουγγράι, Μανούσος, Ευκυόγλου. Ενσικολού. Ενσικολού. Ναι. Πολύ καλή. Όλοι. Mm. Και αλλαγές, σωστά, όλα. Τι έλεγες, Κωστά? Σε τροχιά καλά. Λέω ο Ατρόμητος. Ότι ένα κόλπο ωραίο είναι ότι και ο Αντρούσος και ο Χαρίς είναι οχτάρια. Ναι. Ο Χαρίς είναι γρήγορος, πετάγεται και σαν τέταρτο. Έχει ελάττωμα στο μαρκάρισμα, αλλά τι καθαρίζει ο Μανσόν. Τον έβαλε πιο μπροστά. Mm-hmm. Αυτή είναι μια καλή κίνηση. Το κάνει, το είναι... κάνει αυτό δηλαδή. Είναι καλή κίνηση, να έχει ναι. ένα γκοφ και να βάζει δύο οχτάρια για τα τρεξίματα και ωραίο. Το πάνω κάτω. Ναι, ναι, ο Μανσόν ναι. είναι ανεβασμένος, γιατί μια πέφτει, μια ανεβαίνει. Το βλέπω καλά στα κιλά. Είναι... Εγώ με καψούρις με τον Ένση Κολού. Πάπα, ναι. πολύ μ' αρέσει. Εκτρέμ, τρίπλα, μπαίνει. Τσαπατσούλης λίγο στο τελείωμα, αλλά ξεσηκώνει τα πάντα. Εκεί θέλει δουλειά. Εκεί θέλει δουλειά. Μ' αρέσει. Να μην αδικήσουμε την ΑΕΚ 3-1 τον Πανετολικό. Ο Λιβάγια είχε κέφια. Και αυτή ήταν πολύ καλή. Mm-hmm. Την είδα πολύ καλή, κέφια. Κινηθήκανε πολύ καλά. Δικαίως πήραμε 3-1. Ναι. Πολύ καλή ο Λιβάγια, ο οποίος έπαιξε πιο πίσω από το Γιακουμάκι με τον Λιβέρα να είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Βράνιες Οικονόμου, Παολίνιο Χούλτ, είχε αλλαγές γιατί είναι και πολλά τα μάτς και η ΑΕΚ. Και να πάμε και εκτός των συνόρων. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο διπλό που πέτυχε η Ίντερ μέσα στο Σαν Πάολο επί της Νάπολη με 1-3 με το 5-3-2 του Κόντε. Το οποίο βέβαια, όπως παρατήρησε πρώτος ο Νίκος, παίζει με τους τρεις στόπερ στην ευθεία, έτσι, δηλαδή δεν έχει λίμπερο. Στην ευθεία τους βγάζει. Και Μαρτίνες, Λουκάκου, παιδιά μπροστά, έχουν βάλει τα 23 από τα 39 γκολ της Ίντερ φέτος. Μία Ίντερ που αν δούμε, Γιώργο, τουλάχιστον από αυτό το μάτς, το πρώτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος,
φεύγει με μεγάλη ταχύτητα στην κόντρα. Ο Λουκάκου με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Και γενικά η Ίντερ φεύγει εύκολα. Έχει κάνει πολύ ανεβασμένο το Λουκάκου. Τον έχει. Τι τον κάνει το Λουκάκου, τι του δίνει και τρώει. Τι είναι αυτό. Εδώ. Ο Λουκάκου με αυτό το κορμί, 400 είναι. Μεγάλος διαβολητής. Εγώ δεν περίμενα στο χώρο το μεγάλο. Αλλά του βάζει και δεύτερο παίκτη στην περιοχή. Του βάζει δεύτερο παίκτη το Λαουτάρο Μαρτίνες. Αν δούμε ξανά, αν δούμε ξανά το πρώτο γκολ, αν το έχουμε λίγο από το ξεκίνημα της φάσης, ωραία. Θα δούμε τώρα πώς φεύγουνε. Καλά, δεν υπάρχει. Γκατούζο, τώρα η άμυνα είναι η Νάπολη. Λοιπόν, και τώρα κοίτα Νίκο πώς ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι όπως στην εικόνα μας είναι αριστερά, κάνει την κίνηση αυτή που έχει πει, τη διαγώνια δεξιά και ελευθερώνει. Του δείχνει ο Λουκάκου, του δείχνει με το χέρι όπως τρέχει, Νίκο. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα ο Λαουτάρο. Δείχνει από εδώ. Ναι. Φεύγει ο Μαρτίνες από εκεί για να πάρει και τους αμυντικούς και κάνει και αντίθετη κίνηση ο Λουκάκου, ο οποίος δεν είναι και αριστεροπόδαρος, έτσι, αλλά κάνει. Ναι. Είναι το καλό του πόδι το αριστερό. Α, είναι το καλό του αριστερό γι' αυτό. Καλό του. Οπότε φεύγει από γι' εκεί. Γι' αυτό πάει από εκεί για να σουτάρει, ναι, όταν βρει, ναι, φάση. Ναι, ναι, ναι. Και πλησιάζει στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Ναι. Καλό του πόδι είναι το αριστερό του. Παίζει με το χώρο ο Κόντε. Ανάγκασε στο χώρο, ανάγκασαν τους δύο αμυντικούς της Νάπολη, βιώντας 2-2, να αλλάξουν αυτοί μαρκαρίσματα και έτσι χάσαν το χώρο. Πήρε τα μέτρα και εδώ θα δούμε στο τελείωμα πώς έχει σουτάρει μέχρι να... Το μεταξύ τα γκολ που έχουν βάλει, ναι, αν τα δεις, εγώ τα έχω δεις εδώ όλα. Ναι. Βγαίνουν δύο, άντε να βγει τρίτος. Ναι, ναι. Αναστατώνουν τρία άτομα, ναι, μια άμυνα ολόκληρη. Και πολλές φορές βγαίνουν δύο με τέσσερις και πάνε διευθυντικά κάθετα κτλ. Ωραία. Είναι φοβερή. Πάμε να δούμε ξανά την φάση από το ξεκίνημα, γιατί θέλει να παρατηρήσει κάτι ο Νίκος. Βέβαια. Ναι. Εδώ κοίτα. Ναι. Είναι 2-2. Ναι. Εγώ δεν σου λέω ότι τρέχουν με την μπάλα οι άλλοι, αλλά ένας ή δύο ή αυτός από εδώ της Νάπολη έπρεπε να φουλάρει. Δηλαδή σπριν δεν κατά όσα μπορεί, γιατί δεν έχει μπάλα. Ναι, σωστό. Ο άλλος έχει μπάλα, τρέχει να προχωρήσει. Αλλά και έτσι όπως είναι, ναι, κοίτα, πάνε πίσω. Ναι. Πάνε πίσω. Εδώ ναι, να σταματήσουμε. Εδώ. Ναι. Εδώ πρέπει αυτός ο στόπερ, ο αριστερός, τον, ναι, Λουκάκου, ναι, πρέπει να πάει πάνω του. Να πέσει πάνω. Βέβαια. Οπότε να τον κρατήσει, είναι ο άλλος τον άλλον. Από εδώ να σουτάρει μέσα δεν γίνεται. Το κέντρο, ναι. Και αυτή εδώ πρέπει να σπριντάρει ο έξω, ο μπακ, ο αριστερός, ναι, υποτίθεται. Ναι, ναι, και ο να σουτάρει, ναι, να μπει. Αλλά άμα δεν σπριντάρει κιόλας, θα πας πάνω στο Λουκάκο, να του κάνεις φάουλ εδώ. Ναι. Μα ο θάνατος των αμυντικών είναι τα ανάποδα βήματα που κάνουν. Αυτό. Αντί να πηγαίνουν πάνω στον παίκτη. Κάνουν ανάποδα βήματα, του δίνουν χώρο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Και δεν έχεις και ισορροπία έτσι όταν πας πίσω. Βέβαια, μπράβο. Και κοίτα πού τους πάει τώρα, ναι, πού τον πάνε. Το εδώ κοίτα. Ναι, ναι. Πάνε. Του λένε του Λουκάκου, ελάτε μέσα. Έλα μέσα. Ο Λουκάκου. Έλα μέσα. Έτσι. Έχουμε πριν που θα βάλεις γκολ τώρα. Έλα ακόμα. Αντί να κλείνουν, να ανοίγουν. Έλα ακόμα, εδώ κοίτα. Έλα ακόμα. Πού να το, προλάβει εκεί, ναι. Ναι, πάει, ναι, να μπει τώρα στον πέναλτι. Τώρα ο αμυντικός έχει αλλάξει φορά στο σώμα εδώ του. Εδώ κοίτα. Δεν προλαβαίνει να κάνει τάκλι. Εδώ κοίτα, μέσα έχει μπει και το τραβάει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Από τη σέντρα. Επίσης να δούμε και το τρίτο γκολ, στο οποίο συμμετέχει ο Μανολάς, πώς ο Λαουτάρο Μαρτίνες, όπως ο Ελαραμπή αντίστοιχα. Ήταν ο Μανολάς εδώ. Σε ένα από τους δύο, όχι. Δεν είναι μακριά, αλλά στόπερ είναι λογικά. Ναι, άμα τον δούμε, θα δούμε αν είναι αυτός. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε το 3-1 για να δούμε την κίνηση που κάνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είναι με τον Μανολά τώρα, έτσι. Πάλι στην πλάτη του Μανολά, ναι, 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 θα φύγει. Ναι. Ουσιαστικά ο Μανολάς αθελά του την έστρωσε την μπάλα με το τάκλιν που έκανε. Έκανε λάθος ο Μανολάς. Ναι. Εδώ πρέπει να διώξεις, Νίκο, έτσι, αντί να... Κατευθείαν, μπράβο. Ναι. Με κεφάλι μου, ό,τι να είναι. Ενώ ο Λαουτάρο Μαρτίνες, όπως σε Λαραμπή με τον Ολυμπιακό, έφυγε στην πλάτη. Αυτό είναι. Μπράβο, Γιάννη. Ναι. Εδώ, ωραία κίνηση έκανε. Mm-hmm. Ο Λαραμπή έκανε ωραία κίνηση. Ναι. Δεν μπορεί, γιατί ουσιαστικά πέφτει μόνο του το σώμα για να προλάβει την μπάλα, αλλά
ουσιαστικά τη σταματάει και τη στρώνει στον Αργεντίνο, άθελά του. Τώρα εκεί δεν γίνεται τέτοιο λάθος από στόπερ. Θα πει την κεφαλιά, πάρε την κεφαλιά. Όπου πάει. Δεν σε σώζει πάντα η ταχύτητα. Τη φτάνει. Ναι. Και γλιστράει και πέφτει. Λοιπόν. Μανολάς είναι. Ναι. Για γέλια μου. Λοιπόν, φτάνουμε στο φινάλε. Έχουμε λίγο χρόνο να τα δούμε μαζεμένα πριν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Ή θα κλείσουμε. Όχι, θα κλείσουμε. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί πρώτα Θεός ξανά την Παρασκευή με το Δοκάρι. Ωραία, και μέσα. Και ντέρμπι, πάω ΚΑΕΚ. Έχουμε κύπελα, έχουμε ντέρμπι, έχουμε κύπελα, πολλά. Κύπελα, πάω ΚΑΕΚ, έχει, ωραία, Λάρισα, Άρης. Αύριο Sport Score Record στις 18.30 μαζί με τον Κωστή. Να είστε καλά.